Σήμερα Κυριακή βράδυ, εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κλικής, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Ορχήστρα Εχόδων Νόμος υπό τη μουσική διεύθυνση του κυρίου Δημοστιένη Φωτιάδη. Μια εξαιρετική εκδήλωση, άρτια επιμελημένη, σε συνεργασία με τον κύριο Τσιτσίμη, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη της παρουσίασης γενικότερα του λόγου, που θα μας δώσει τη χαρά και την ικανοποίηση να τιμήσουμε όπως αρμόζει στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πολιανής και Κηκυσίου, κύριε Βαρθολομέ, σεβαστοί πατέρες, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρία Περιφερειάρχα, εκπρόσωπε της Εκδοτικής Πρώτης Αεροπεδοφερόμενης Ταξιαρχίας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι σε δημότες και σε δημότες. Με την απόψινή εκδήλωση κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κλικής στη μνήμη των πολιούχων του, των 5-10 ιερομαρτύρων που εντάχθηκαν στη μεγάλη χωρία των μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Με το παράδειγμα ζωής τους, με τον πεφωτισμένο λόγο και τη φλογερή διδασκαλία τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Άγιος Θεοφύλακτος Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος, έσπηραν τον σπόρο του Θείου Λόγου στα χωράφια των ψυχών και κατέστησαν την Τιβεριούπολη Αγγελική Πολιτεία. Το αφιέρωμα στους αθλοφόρους της Ορθοδοξίας και ισχυρούς προστάτες της πόλης μας αποκτά ξεχωριστή έγκλη και πνευματική νοηματοδότηση με την τιμητική παρουσία του νέου μας Επισκόπου κ. Βαρθολομαίου που μετέχει μαζί μας σε μια εκδήλωση «Ύμνο προς την Ελευθερία» όπου ο λόγος συνδιαλέγεται με τη μουσική και η ιστορία συμπορεύεται με τις παραδόσεις μεταφέροντάς μας στο δοξαστικό απίκασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Μοιραζόμαστε το υπέρτερο αγαθό της ελευθερίας, του ένοπλου αγώνα των ηρώων του 1821, του αγώνα και της ομολογίας της πίστεως των 5-10 μαρτύρων, με μια μεγάλη δωρεά, με την ενθρόνηση του νέου μας Ποιμενάρχη Βαρθολομαίου, η οποία μας προκαλεί αισθήματα άφατης χαράς, ψυχικής εφορίας και βέβαιης ελπίδας για την πνευματική άναξη του τόπου μας. Ευχαριστώ θερμά την Ορχήστρα Εχόδων Νόμος, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και τον Κυρκυσιώτη Λογοτέχνη και Εκπαιδευτικό Γιάννη Τσιτσίμη για τη συμμετοχή τους και τη Γενική Επιμέλεια της Παράστασης. Χρόνια πολλά σε όλους. Αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε, λοιποί άρχοντες του τόπου μας, αγαπητοί μου φίλοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους θερμούς σας λόγους. Η αγάπη σας και η προσευχή σας με στηρίζει στα εγγένεια μιας νέας πορείας, όχι τόσο προσωπικής, αλλά συνολικής, για τον τόπο μας και για το ποιμνιό μας. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτήν την όμορφη επετειακή εκδήλωση. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η ελευθερία είναι συνυφασμένη πάντοτε με αγώνες και με θυσίες και να γνωρίζουμε ότι κάθε τι καλό και ανώτερο έχει ένα κόστος, το οποίο πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να το διαπραγματευτούμε με την ύπαρξή μας και με τις αξίες μας. Είναι πολύ σημαντικό επίσης το ότι έχουμε όντως, κύριε Δήμαρχε, ισχυρούς προστάτες και αρρωγούς σε αυτή την διεκδίκηση και την κατοχύρωση της ελευθερίας στη ζωή μας, τους Αγίους μας, τους 5 και 10 μάρτυρες, οι οποίοι όχι μόνο προστατεύουν την πόλη μας, αλλά την προβάλλουν σε όλη την Ορθοδοξία και μάλιστα χθες και σήμερα, όλα τα βλέμματα του Ορθόδοξου Χριστιανικού κόσμου είναι στραμμένα στην πόλη μας, στο Κιλκής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό που το όμορφο Κιλκής πλέον αποκτά και μία άλλη σφραγίδα αυτές τις δύο ημέρες, το αγιασμένο Κιλκής, μέσα από την παρουσία των Αγίων μας, των προστατών μας και των αρρωγών σε κάθε δίκαιο αίτημά μας. Χαίρομαι διότι όχι μόνο τιμούμε τους πολιούχους μας, αλλά τους εντάσσουμε σε ένα πλαίσιο εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Ελλάδας μας από αυτή την τουρκική σκλαβιά του 1821. Και οι Άγιοι μας, αλλά και οι πρόγονοί μας, οι ήρωες, όσο βεβαίως και οι νεομάρτυρες, σφράγισαν την πορεία τους με αυτό τον ζήλο προς την ελευθερία. Γι' αυτό είναι θερμή παράκλησή μου όλοι μας, που έχουμε ανάγκη στη ζωή να αναπνέουμε ελεύθερα,
να δημιουργήσουμε προσωπικότητες τόσο την ύπαρξή μας όσο και των υπολείπων που να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την ελευθερία τους με έναν πολύ σημαντικό τρόπο ησυχίας και διεκδικήσεων μέσα στο κοινωνικό σύνολο που να αρμόζουν όντως σε ανθρώπους ελεύθερους και πολιτισμένους. Σε αυτό χρειάζεται δουλειά και οργάνωση από όλους μας. Πρώτα από το σπίτι, έπειτα από το σχολείο και σύν τις άλλες από τους άλλους φορείς που απαρτίζουν τις συνιστώσεις της καθημερινότητός μας. Εκεί και η Εκκλησία, αλλά και ο Δήμος, έχει έναν λόγο να βοηθήσει. Και χαίρομαι που βλέπω ανθρώπους όπως όλοι σας αυτές τις δύο ημέρες, που σας αισθάνομαι σαν ένα κομμάτι από την ζωή μου πολύ έντονο και ουσιαστικό. Χαίρομαι που βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ηγούνται και θέλουν όντως να προσφέρουν. Είμαι λοιπόν κι εγώ ένας άνθρωπος που ήρθα να συντελέσω σε αυτή την καλή προσφορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ταπεινά οι Άγιοι μας να μας στηρίζουν πάντοτε και η μουσική η οποία σε λίγο θα πλημμυρίσει την καρδιά μας ας είναι ένα δείγμα της μουσικής και της αγωγής που κάθε μαρτύριο και ύμνος προς την ελευθερία μπορεί να δώσει για να διαπαιδαγωγεί με τον τρόπο της τις ψυχές μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε του Πολιτισμού, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Εκπρόσωπη της Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, αγαπητέ Δέσποτα, σας αφήνω πειραστημός για να σας υποδεχθώ και να σας ευχηθώ πάντα υγεία και δύναμη και να οδηγείτε πνευματικά το ποιο που επαναλάβατε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, υπάρχει ένα μικρό χωριό που λέγεται Μίλη, είναι κάπου 5-6 χιλιόμετρα έξω από τον Άφλη. Όποιος έχει επισκεφθεί την περιοχή και ακολουθεί τον παλιό δρόμο προς τον Άφλη θα περάσει από αυτό το χωριουδάκι. Σε αυτή τη θέση, η κυβέρνηση του Ναυπλίου στα 1825, όταν ο Μπρέγκ Πασά και οι Τουρκοκύπτοι εισέβαλαν στην Πελοπόννησο, αποφάσισε η κυβέρνηση να αντισταθούν σε αυτό το σημείο, γιατί ο Ιμπραήμ που τα είχε πάρει ο Λασβάρν, όπως ξέρετε, αν λίγο έχετε μελετήσει την ιστορία μας, και ειδικά την απόβαση των Αιγυπτίων, οπότε η Επανάσταση πήγε στην πιο κρίσιμη φάση, άφησε πίσω την Πεσσινία και τη Λακωνία να καίγονται. Τα ρήμαξε όλα, προχώρησε προς την περιοχή της Αρκαδίας και έβαλε στόχο την πρωτεύουσα. Ήξερε ότι αν πέσει η πρωτεύουσα των επαναστατών, θα λυγίσουν όλοι. Και όταν πέσει ο Μοριάς, θα υποχωρήσει όλη η επαναστατημένη Ελλάδα. Σε αυτό το μικρό χωριουδάκι διατάχθηκε ο στρατηγός Μακρυγιάννης και ο Νικόλαος Ψηλάντης, ο αδερφός, ο μικρότερος αδερφός του Δημητρίου, να κρατήσουν άμυνα για να μην μπουν οι Αιγύπτιοι στην πρωτεύουσα. Περίπου συγκεντρώθηκαν 250 με 300 άντρες. Άλλοι κατέβαιναν εφεδρεία λίγο πιο πίσω να δουν τι θα γίνει. Έτσι και μας πάει να μπορούν να φύγουν. Και αυτή η δύναμη των 300 του φεκιών έπρεπε να αντισταθεί. Η πρώτη δύναμη που ερχόταν ήταν περίπου 8.000 από ό,τι λένε ιστορικοί και τα νούμερα την επιβεβαιώνουν και οι Τούρκοι μελετητές και αφηγητές εκείνης της εποχής. 8.000 ήταν η πρώτη δύναμη και ο πίσω ακολουθούσαν 12.000 τιμοπόλοιποι άντρες. Υπηκό που δεν είχαν Έλληνες καθόλου στη θέση Μίλη και πυροβολικό που επίσης είχαν μόνο ένα κανονάκι που μπορεί να έρευνε, μπορεί και όχι. Εκεί, σε αυτή τη θέση, λίγο πριν γίνει η τελική επίθεση των Τούρκων, ο στρατηγός Μακρυγιάννης είπε τον άλλο αρχηγό της αντίστασης, τον Υψηλάντη, του λέει: αδερφέ, να φιλωθούμε στα Βρωτά, γιατί το βράδυ νομίζω πως θα κυματίζουμε στον Άντι. Με αυτή την αυτοθυσία πηγαίνανε στον αγώνα, φίλες και φίλοι, με αυτό το πνεύμα. Ξέραμε πως δεν υπήρχε αύριο. Πολλοί από αυτούς ήταν ξυπόλοιποι. Άλλοι είχαν όπλα χωρίς βόλια. Άλλοι είχαν μόνο μαχαίρια. Με αυτό το πνεύμα πήγαινα. Πως σήμερα είμαι εδώ και αύριο θα είμαι στον Άδη. Και σε αυτούς αφιερώνω αυτή την απόψινη βραδιά. Φυσικά σε όλους εσάς. Και θέλω κλείνοντας αυτό το μικρό και ίσως και μη χρειαζόμενο πρόλογο να ευχαριστήσω την ορχήστρα που είναι κοντά μας από τη Θεσσαλονίκη, τη Δωδεκαμελής Ορχήστρα Εφόρδων Όμως και ειδικά τον διευθυντή ορχήστρα στο Δημοσθένη του Φωτιάδη, που από την πρώτη στιγμή όταν του είπα την ιδέα μου, αυτό την έδωσε σάρκα και ωστά. Να είστε καλά και ελπίζω ότι και την χρόνο να διδάσουμε πάλι το κλειδί μας, να είμαστε εδώ όλοι και να είναι γεμάτο και να έχει τελειώσει αυτό το κακό που κρατάει τόσους συμπολίτες μας μακριά. Ευχαριστώ. Δημοτικό του Πόντου. Πάρθανη Ρουμανία. Ένα πουλί, καλό πουλί, έβγαινε από την πόλη. Ουδέ στα πέλια γόνεψε, ουδέ στα πέλια βόλια. Επήγε και επόνεψε, ασουγεί το κάστρο.
Έσυξε την τάνα των φτερών, στο αίμα φουτεμένο. Έσυξε την τάνα των φτερών, χαρτί έχει γραμμένο. Αν το κανεί και ανέγνωσε, ούτε ο Μητροπολίτη. Ένα παιδί, καλό παιδί, έρχεται και αναγνώθει. Σιτ αναγνώση κλαίει, σιτ κρούει την καρδία, αλλιέ μας και βάιε μας. Πάρθενε Ρωμανία. Μυρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίνε τα μοναστήρια και ο Γιάννης ο Χρυσόστομο κλαίει, δερνοκοπιέται. Μη κλαίσαι Γιάννη μου και δερνοκοπισκάσαι. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθενε. Η Ρωμανία κι αν επέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Σκλάβος των Τουρκών, κοπέλης τους γερόντους. Πέρα από τα
σαν το πουλί ψηλά στα κορφοβούνια. Να πάρω δίπλα τα βουνά, να περπατήσω λόγους, να βρω λιμέρια τον κλεφτό, για τάκια καπετάνιων και να ζωήσω πλεύτικα, να σμίξω τους συντρόφους που πολεμούν με την Τουρκιά και με τους Αρμανίτες. Πουρνόφυγε τη μάνα του, πουρνόξε προβοκέται. Για σας βουνά με τους γκρεμούς, λαγκάδια με τις σπάχνες. Καλώς το τάξιο το παιδί και τάξιο παλικάρι. Του Κίτσου. Του Κίτσου η μάνα κάθεταν στην άκρη στο ποτάμι. Με το ποτάμι μάλλον και το πετροβολούσε. Ποτάμι γέρι γόστεψε, ποτάμι γύρνα πίσω. Για να περάσω αντίπερα στα κλέφτικα λιμέρια, όπου είναι οι κλέφτες σύνοδο και όλοι οι καπετανοί. Τον Κίτσο τον επιάσανε και πάνε να τον κρεμάσουν. Χίλιοι τον πάνε από μπροστά και 2000 πίσω. Και ολοξοπίσω πάγαινε η δόλια του η μανούλα. Κίτσο μου, πού είναι τα άρματα, πού τα έχεις τα τσαπράζια. Τις 5 αράδες τα κουμπιά τα φλωροκαπνισμένα. Μάνα λουλή, μάνα τρελή, μάνα ξεμυαλισμένη. Μάνα δεν κλαις τα νιάτα μου, δεν κλαις τη λεβεντιά μου. Μου κλαις τα έρημα, τα άρματα, τα έρημα, τσαπράζια. Και να από εσάς το νιώτερο, ας ανοίγει τη ράχη, ας πάει το τυφέρι.
αρχιδέκη μου, τάξιο καρδιοφίλη, και ας μου το ρίξει τρεις φορές και τρεις φορές θα σκούψει. Ο Γεροδήμος πέθανε. Ο Γεροδήμος πάει. Θα αναστενάξει τα καρδιά, θα αναβοκίξει ο βράχος, θα βαρομίσουν τα στοιχιά, οι βρύσες θα θολώσουν και τα γεράκια του βουνού που περνά μπροστά του θα ξεψυχήσει, θα σβηστεί, θα ρίξει τα φτερά του. Τρέχα, παιδί μου, γλίγορα. Τρέχα ψηλά στη ράχη και ρίξε το τουφέκι μου. Στον ύπνο μου επάνω θέλω για ύστερη φωνή να ακούσω τη βοή του. Έτρεξε το Κλεφτόπουλο σαν να ήταν ζαρκάδι. Ψηλά στη ράχη του βουνού και τρεις φορές φωνάζει. Ο Γεροδήμος πέθανε. Ο Γεροδήμος πάει. Και εκεί που παντιβούσαν οι βράχοι τα λακάδια, ρίχνει την πρώτη του φεκιά και έπειτα δευτερώνει. Στην τρίτη και την ύστερη, τάξη σου καρδιοφίλη, βρωτά, μου κρίζει σαν φιλιό, τα σοφικά του ανοίγει. Φεύγει από τα χέρια, σέρνεται στο χώμα λαβωμένο, πέφτει από τον βράχο το κρεμό, χάνεται, πάει, πάει. Ο Γεροδήμος πέθανε.